Δέστε μωρέ τώρα που έφτασα. Δεν ξέρω τι να πω και τι να ομολογήσω. Έφτασα να γνωρίσω μαμά και γιο από τη πιο σπουδαία σειρά που φτιάχτηκε στην ελληνική τηλεόραση. Πάτε. Ήταν η σειρά με τον Γέροντα Παΐσιο και γνώρισα τη μαμά. Δόξα τω Θεώ. Τη μαμά και το γιο. Και το γιο. Και τον προσκυνάω τώρα, γιατί, εγώ. Γιατί του μοιάζει κιόλα μας και μας ξεπονάει τον Γέροντα. Προκόπης ρε εσείς, προκόπης. Και η μαμά εδώ. Σας ευχαριστούμε να όλοι. Καλά, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε που τολμήσατε αυτό το έργο. Σας ευχαριστούμε που το εδώ παίξατε. Όχι, θα έρθουν όλοι τώρα, αλλά περίμενε. Πρώτα εσύ. Εσύ έκανες τη δουλειά. Εγώ, όχι, ναι. Εγώ εκτελούσα. Εσύ, ας εκτελούσες, αλλά το εκτελούσες τέλεια όπως. Δόξα τω Θεώ. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος σήμερα. Λοιπόν, τώρα εδώ φτάσαμε σε όλους τους πρωταγωνιστές, σεναριογράφους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς που έπαιξαν στην ταινία αυτή με τον κύριο Ταφαΐσιο. Νομίζω ότι αλλάζει η εποχή μας σιγά σιγά. Το πού θα φτάσει δεν το ξέρει κανένας. Αλλά όταν είπα προχθές ότι για φανταστείτε στην ελληνική τηλεόραση και σε ένα τόσο μεγάλο κανάλι να ακουστεί η ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και να είναι πραγματικότητα και να υπάρχουν στιγμές που αυτή η σειρά να παίζει πάνω από όλους, πάνω από όλα τα έργα, πάνω από όλα τα παιχνίδια εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είχα την υπέροχη τιμή και τη χαρά να βρεθώ εδώ ο σεναριογράφος Γεωργάκης, τι να πω τώρα. Τι να πω, πόσα είπαμε αυτές τις μέρες μαζί. Όχι, θα σας ευχαριστούμε. Και νιώθω ότι έγιναμε και φίλοι. Εννοείται αυτό. Ευχόμαστε να μας θεωρείτε φίλους σας. Η πρωταγωνίστριά μας εδώ, το Χριστινάκι μας, γλυκύτατη. Γλυκύτατη και μου γέμισε και φαγητά εδώ πέρα. Θα γυρίσω πίσω 10 κιλά με περισσότερο. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Ο παππούλης μας, ο Προκόπης. Είσαι καλά, Βάντρη, να είσαι καλά. Ακούρε. Και εδώ αυτός που μάλλον τρώει το περισσότερο ζώο σε μια ταινία. Να φωνάζει. Σκηνοθέτης, στάμβος μας. Την άγνωση σας και την ευχή σας. Τιμή μου και χαρά μου και σας δίνω την ευχή. Σας δίνω την ευχή να συνεχίσετε και αυτό να το τελειώσετε. Να μείνετε στην αγάπη και την απλότητα και την ταπεινότητα του Γέροντα. Είναι μεγαλείο που στην εποχή μας, όταν πριν από λίγα χρόνια που σπούδαζα θεολογία, σκεφτόμασταν γιατί ο Θεός να έχει έναν μόνον Άγιο στην εποχή μας και τότε ήταν μόνον ο Άγιος Νεκτάριος, όλοι μέναμε με την απορία ότι μάλλον έτσι κατήντησε η κοινωνία μας και δεν αξίζει να έχει Αγίους. Σήμερα ξεφυτρώνουν οι Άγιοι κάθε μέρα και από έντας. Κάθε μέρα και από έντας. Και τι Άγιοι, με γλυκύτητα, με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή, με τρέλα, με ζωντάνια και να τους χαίρεται και να τους αγαπάει ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν μέλλον. Σας αγαπώ πολύ όλους. Και σας αγαπώ, πολύ. Σας αγαπώ. Όλοι.